και συγκεκριμένα το πρωινό του Αντένο Νίκος με τη Μαρία. Ορθώς, θέλω πρώτα να πω, επειδή πράγματα που άπτονται της δικαιοσύνης, ξέρετε, εγώ χαίρομαι όταν οι άνθρωποι δεν είναι συμβουλευμένοι σωστά από νομικούς συμβούλους, να γνωρίζουν ότι η διαπόπευση αλλά και η αναφορά δικαστικών εκκρεμωτήτων που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άνθρωπος δια του τύπου είναι μηνύσιμο, α, και δεύτερον, μπορεί οποιοδήποτε με μια αγωγή την οποία θα καταθέσει, γιατί γίνεται συκοφαντική δυσφήμιση σε μια εταιρεία δια του τύπου και μάλιστα από ένα σταθμό εθνικής εμβέλειας, η αναπαραγωγή του θέματος αυτού να φέρει πολλές άλλες επιπτώσεις που αφορούν την ελληνική δικαιοσύνη. Θα παρακαλούσαμε θερμά, επειδή ο σταθμός έχει και γραφείο τύπου το ΕΕ, αλλά και νομική υπηρεσία, την οποία τη γνωρίζουν οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ρεπορτάζ, καλό θα είναι όταν βγαίνει ένα θέμα που αφορά την δικαιοσύνη και ακόμα είναι, δεν έχει τελεστεί δικήση, καμία απόφαση, δεν έχει γίνει καν δικαστήριο, δεν έχει πάει υπόθεση καν στο δικαστήριο. Πρώτον, πριν βγει οποιαδήποτε άποψη, να καλούνται και οι δύο πλευρές, έτσι νομίζω λέει ο κώδικας της ΕΣΥΕΑ. Και δεύτερον, καλό θα είναι κάποιοι άνθρωποι να προστατεύονται, γιατί η προσβολή δια του τύπου για μία επιχείρηση μπορεί να επιφέρει διάφορες δικαστικές εκκρεμότητες και επιπτώσεις στους ανθρώπους οι οποίοι το κάνουν δια του τύπου. Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει την οποιαδήποτε δικαστική διαφωνία, είτε είναι με άνθρωπος είτε με εταιρεία, γι' αυτό υπάρχει η δικαιοσύνη, για να λύνονται εκεί το ποιος έχει δίκιο και το ποιος όχι. Τα τηλεοπτικά κανάλια δεν είναι δικαστήρια. Και επίσης, κανείς δεν είναι κατηγορούμενος και κανείς δεν είναι ο κατήγορος. Επαναλαμβάνω ότι η συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου επιφέρει δικαστικές διαδικασίες σε αυτούς οι οποίοι το προκαλούν. Αυτό έχω να πω, γιατί υπάρχει και ένας σταθμός, γιατί δεν μπορεί να βγαίνει οποιοδήποτε σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι και να μιλάει χωρίς να τοποθετείται το κανάλι ή όποιον... όποιον θίγει. Αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Κάποια στιγμή, συνάδελφοι, σταματήστε το. Υπάρχουν δύο πλευρές που εμπλέκονται και είναι πάντα διαθέσιμοι να μιλήσουν για όλα. Λοιπόν, αυτά. Κατά τα άλλα, τι θα παρακολουθήσουμε